τεράστια πρόοδος για την καταπολέμηση της λευχαιμίας. Το Ινστιτούτο Σάγκερ του Wellcome Trust στο Cambridge ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές του, μεταξύ των οποίων και ομάδα Ελλαδιτών και Κυπρίων επιστημόνων, κατάφεραν να προσαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τεχνική επέμβαση στη γονιδιακή σύνθεση των γιτάρων, ώστε να στοχεύσουν την εξάπλωση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Εάν ένα γκίταρο έχει έναν απαραίτητο γονίδιο, το οποίο το χρειάζεται για να ζήσει, ένα φάρμακο το οποίο αναστέλει τη δράση του γονιδίου μπορεί να σκοτώσει και το λευκαιμικό κύτταρο. Και εκεί είναι που προχωρούμε τώρα, δηλαδή να αναπτύξουμε φαρμακολογικές θεραπείες για να αναστέλουμε τη δράση γονιδίων πάνω στα οποία βασίζονται τα λευκαιμικά κύτταρα. Το εγχείρημα αποτελεί νέα φάση στην επιστήμη για την ανάπτυξη θεραπείας για τη λευχαιμία. Αλλά για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που έχουμε πλέον πάρα πολλούς στόχους, πάρα πολλούς τρόπους, ας το πούμε, που νομίζουμε ότι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τις πιθανότητες θεραπείας για τη λευχαιμία και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις παρενέργειες στους ασθενείς. Η διαδικασία μέχρι να φτάσουν οι επιστήμονες στο στάδιο που βρίσκονται σήμερα ήταν χρονοβόρα. Στην ουσία χρειαστήκαν δεκαετίες επιστημονικής ανάπτυξης για να φτάσουμε εδώ που είμαστε και να πούμε εμείς τώρα κάναμε και εμείς κάτι, προχωρήσαμε την επιστήμη ακόμη λίγο, αλλά αυτό το λίγο ήταν το σημαντικό που μας επιτρέπει να κάνουμε πραγματική πρόοδο. Έχω ελπίδα ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα από ότι είχαμε προχωρήσει στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν συναρπαστική την εξέλιξη και δηλώνουν ενθουσιασμένοι. Τα αισθήματα μας τα πιο δυνατά τα νιώσαμε όταν έκαναμε τα πειράματα και βλέπαμε τα αποτελέσματα, τα οποία δεν τα πιστεύαμε ήδη. Και τρίφαμε τα μάτια μας που λέμε και ξανακάμναμε τα για να είμαστε βέβαιοι. Όταν τα είδαμε στην ολοκλήρωση τους, τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας να μας βρει τις αχίλιους τέρνες, ας πούμε, της λευχαιμίας, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ωστόσο, ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της έρευνας είναι ακόμη μακρύς, με τους επιστήμονες να αισιοδοξούν ότι εντός των επόμενων 5-10 χρόνων θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.